Ορίστε, κυρία Χνιώτου. Ναι, καταρχήν να μου επιτρέψετε να προσθέσω μέσα στα θετικά, ίσως ξεχάσαμε το πιο βασικό, είναι ότι καλύφθηκε πληθυσμός, συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είχαν ιατρική ή φαρμακευτική κάλυψη. Γι' αυτό νομίζω το ότι υπάρχει ισότιμη και ισόνομη καταβολή των ασθενών από τις φορές καταρχήν και καλύπτεται κόσμος ο οποίος καλυπτόταν πριν και δεν είχε κάλυψη υγεία. Όσον αφορά τις ελλείψεις, να πω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλες τις χώρες και δυστυχώς δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προκύπτει από διάφορους παραγόντες. Το ένα είναι ότι οι εταιρείες πιθανόν να μην ενδιαφέρονται γιατί είμαστε μικρή αγορά. Το άλλο είναι το επικείμενο Brexit, το οποίο υπάρχουν φάρμακα που θα χάσουν την άδεια τους. Ταυτόχρονα είχε μπει και μια διαδικασία για φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν ένα δυσδιάστατο κώδικα με ένα serial number, το κουτί τους να έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό που να αναγνωρίζεται. Αυτή η νομοθεσία προκάλεσε επιπλέον προβλήματα, γιατί από την διαδικασία αυτή, από την νομοθεσία αυτή, εξαιρείται η Ελλάδα. Άρα μια εταιρεία, μια βιομηχανία, η οποία θα παράξει ελληνικό κουτί, από τη στιγμή που δεν θα παράξει για την Ελλάδα, που είναι τα 9 δέκατα της παραγωγής ελληνικού κουτιού, δεν μπαίνει στον κόπο να παράξει για την Κύπρο, που είναι το 1 δέκατο. Γιατί εμείς, για μας ισχύει η νομοθεσία, ενώ για την Ελλάδα δεν ισχύει ακόμη. Θα ισχύσει μόνο το 2023. Επιπλέον, το ότι οι εταιρείες έχουν έτσι κι αλλιώς προβλήματα για μηχανία, είτε γιατί δεν έχουν κάποιες πρώτες ύλες, ακόμα και το γεγονός ότι πρώτες ύλες οι οποίες διακινούνται με πλοία, μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά το γεγονός ότι συμβαίνουν και πειρατείες, ακόμα και αυτό επηρεάζει την αλυσίδα των φαρμάκων. Άρα το πρόβλημα των ελλείψεων δυστυχώς δεν θα σταματήσει. Ελπίζουμε και προσπαθούμε να σμικρυνθεί, αλλά δεν θα λυθεί 100% σε καμία περίπτωση. Χνιώτου, σας χάσαμε σε ένα σημείο, είπατε οι πειρατείες επηρεάζουν, δεν σας ακούσαμε καλά. Ναι, είπα ότι μπορεί να φαίνεται ακραίο, αλλά ακόμα και οι πειρατείες που γίνονται στη θάλασσα και κάποια πλοία υπάρχουν, δέχονται επιθέσεις, χάνονται φορτία φαρμάκων τα οποία επηρεάζουν την αλυσίδα της παραγωγής. Δηλαδή, ενώ μια εταιρεία περιμένει να παράξει και παίρνει πρώτη ύλη, για παράδειγμα, από την Ινδία, μέχρι να έρθει είτε στην Κύπρο είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εάν συμβεί μια πειρατεία στη θάλασσα, αυτό το φορτίο χάνεται. Άρα ακόμα και τέτοιοι παραγοντές επηρεάζουν την όλη αλυσίδα παραγωγής. Είχαμε εταιρείες που να μας είπαν ότι όντως καθυστερούν να μας προμηθεύσουν με φάρμακα ή δεν θα μας δώσουν το φορτίο γιατί έγινε κάτι τέτοιο, έπεσα θύμα πειρατείας. Παγκοσμίως υπάρχει, ναι. Υπάρχει αυτό. Ενώ μας άγγιξε και εμάς αυτό το φαινόμενο. Συγκεκριμένα για κυπριακή βιομηχανία μπορεί όχι. Άλλες βιομηχανίες ναι. Ναι, αλλά εμείς συζητάμε άλλες βιομηχανίες που έχουν να κάνουν με φάρμακα που έχουμε στην Κύπρο, ενώ επηρεαζόμαστε εμείς. Δηλαδή, είναι ένας από τους λόγους που μιλάμε για ελλείψεις σε φάρμακα. Ναι, είναι ένας από τους λόγους. Είναι πολύπλοκο το πρόβλημα. Αυτό εννοώ. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι στους οποίους οφείλεται η έλλειψη των φαρμάκων. Τώρα, αυτό εντάξει, μπορεί να γίνει και από τα τελευταία, αλλά ήθελα να πω ότι είναι μια πολύπλευρη διαδικασία και επηρεάζονται πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Ωραία. Κυρία Πιέρα, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι ακόμη στέλνουμε ασθενείς στις θηρίδες των φαρμακείων των νοσοκομείων, το αντιμετωπίζουμε σιγά σιγά. Πριν προχωρήσω σε αυτό, βέβαια θέλω να συμφωνήσω ότι ναι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο της ελλείψης, αλλά εδώ δεν μιλάμε για θεωρητικό θέμα. Όπως ορισμένα θέματα έθεσε η κυρία Χνιώτου, εδώ είχαμε πρακτικά θέματα που μπορούσαν να επιληθούν χτες. Είχαμε φάρμακα σε ράφια φαρμακείων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και ακόμη δεν βρέθηκε ο τρόπος να βγουν λόγω των, αν θέλετε, κυβερνητικών αδιεξόδων, όπου δεν παίρνεται μία απόφαση για να βγουν αυτά τα φάρμακα και είναι λυπηρό
με την εφαρμογή του σχεδίου υγείας να μην είχαμε καμία ευελιξία για να πάρθει αυτή η απόφαση. Εγώ σας λέω ότι αρκετά θα λήξουν και είναι κρίμα, ενώ θα μπορούσαμε να τα είχαμε δώσει. Και το άλλο το οποίο συνέτεινε σε μεγάλο βαθμό για τις ελλείψεις των φαρμάκων ήταν ότι νομοθετικά είχε περάσει ότι η γενερική αντικατάσταση που μπορούσε να κάνει ο φαρμακοποιός, δηλαδή να δώσει ένα ανταλλάξιμο, θα έπρεπε να είναι πάντα προς το φθηνότερο της θεραπευτικής κατηγορίας. Αυτό βεβαίως θα ήταν πολύ καλό εάν υπήρχαν όλα τα φάρμακα. Ήταν σωτήριο. Μισό λεπτό, γιατί δεν έχω, ναι, δεν έχω καταλάβει. Έχουμε ακόμη φάρμακα στα δημόσια νοσηλευτήρια? Όλα. Πολύ λίγα ωραία, έχουν διατεθεί. Μισό λεπτό. Κυρία Χνιώτου, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για να φύγουν από τα ράφια των νοσοκομείων και να διατεθούν στον ιδιωτικό τομέα? Και θεωρώ ότι έχουμε αργήσει. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Γιατί πλέον θεωρώ ότι οι αντιπρόσωποι έχουν προμηθεύσει την αγορά σιγά-σιγά με φάρμακα. Αυτό το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Δεν είχαν ούτε εισαγωγή. Και δεν βρέθηκε ένας τρόπος να βγουν από τα ράφια των δημοσίων. Υπάρχει, κυρία Χνιώτου, κάποιο σχεδιασμός να τελειώσουμε με αυτό, μια και καλή? Εκείνο που αφορά τις ελλείψεις και είναι μοναδικά τα προϊόντα, όπως είπε και η κυρία Πιέρα, γίνονται ήδη διανομή εκείνα. Τα προϊόντα που δεν αφορούν ελλείψεις και δεν τα χρειαστήκαμε, όντως δεν βρέθηκε ακόμη η λύση. Υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτή την απόφαση. Εκτός από εμάς, αυτές οι συσκέψεις που παίρνουμε μέρος είναι και η Γενικός Ελεκτής και το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο Υγείας, βεβαίως, που είναι δικά του τα αποθέματα, και εμείς που προσπαθούμε να βοηθήσουμε από την πλευρά μας, και οι εισαγωγείς και οι αντιπρόσωποι, είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Υπάρχει ακόμη κόλλημα στο πώς θα βρεθεί η διαδικασία να βγουν αυτά τα φαρμακεία. Έχουμε μια πρακτική δυσκολία. Οι εταιρείες διανομής δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι και πολλά, και οι εταιρείες διανομής έχουν ήδη τα δικά τους προϊόντα. Υπάρχει μια δυσκολία στο να μπορέσουν να τα διανύμουν. Δεν έχουν χώρους, δεν έχουν τη δυνατότητα να τα διανύμουν, και έτσι εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη το πρόβλημα, το οποίο δεν λύθηκε και βρίσκονται εκείνα τα προϊόντα στις αποθήκες. Υπάρχει όμως φως στον ορίζοντα ή θα συζητάμε και θα βρίσκουμε τα ίδια εμπόδια μπροστά μας? Ναι, όπως σας είπα, οι φορείς οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή την απόφαση είναι πολλοί. Δεν μπορώ να απαντήσω σαν οργανισμός. Εμείς σαν οργανισμός μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι αυτά τα προϊόντα θα τα εντάξουμε στο σύστημα και τουλάχιστον μέσω του λογισμικού θα μπορέσουμε να τα έχουμε διαθέσιμα στη συνταγογράφηση. Το θέμα είναι πώς θα καταλήξουν αυτά τα προϊόντα στα φαρμακεία, στα οποία, όπως σας είπα, τίθενται και θέματα που άπτονται του Γενικού Λογιστήριου, του Γενικού Ελεκτή, το πόσο θα χρεωθούν, ποιος θα τα αγοράσει κλπ. Αλλά υπάρχουν και θέματα πρακτικά στο ότι οι εταιρείες διανομής οι οποίες υπάρχουν στην Κύπρο δυσκολεύονται να τα διανύμουν. Δεν μπορούν να τα χειριστούν. Κάτι θέλετε, κύριε Πιέρα? Πάντα έχουμε χαθεί στη διαδικασία και χάσαμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι δεν υπήρχαν φάρμακα, ο κόσμος δεν είχε φάρμακα και είναι καθαρά θέματα διαδικασίας που έχουν κρατήσει. Συμφωνούμε τώρα όλοι προς μία κατεύθυνση μήνες, και δεν μπορούμε να δώσουμε τη λύση. 7 μήνες και δεν βρέθηκε μια λύση. Για μένα είναι αδιανόητο, κύριε Κιμήτρη. Έχετε δίκιο, είναι αυτό. Και πραγματικά διερωτούμε, γιατί συμμετέχουμε και σε επιτροπές και λέμε τις απόψεις μας, λέμε το πρόβλημα, γιατί εμείς το απορροφούμε. Ενώ κάποιοι κάθονται στα γραφεία και χάνονται στις διαδικασίες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ποιο μήνυμα πρέπει να κλείσουμε, κυρία Πιέρα, λέγοντας ότι τα φάρμακα είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο ΓΕΣΥ και ο κόσμος το βιώνει. Το λέει. Όταν τους ρωτάμε, πείτε μας λίγο τα θέματα σας με το ΓΕΣΥ για να βάζουμε και εμείς τα ερωτήματα, στις πρώτες τους απαντήσεις είναι: έχουμε θέμα με τα φάρμακα. Το μήνυμα που θέλω να πω είναι ότι έχουμε 530 φαρμακεία στη διάθεση του κόσμου, περισσότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης, για να εξυπηρετούν τον πληθυσμό. Έχει αναβαθμιστεί πολύ το φαρμακείο της γειτονιάς και προσφέρει τις υπηρεσίες του καθημερινά στον πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις να αντιληφθούν την προσβασιμότητα του φαρμακοποιού ως του λειτουργού υγείας, που είναι μια πόρτα ανοιχτή για τον Κύπριο ασθενή, και να καταφέρουμε επιτέλους να εντάξουμε το φαρμακείο της γειτονιάς στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με προσφορά υπηρεσιών. Είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Μιλούμε προσφορά υπηρεσιών πρόληψης,
προσφορά υπηρεσιών ακόμα και εμβολιασμούς για την εποχική γρίπη. Έχουμε περίπου τα μισά φαρμακεία. Τα λέγαμε. Στις μισές χώρες σήμερα το φαρμακείο της Ευρώπης, το φαρμακείο εξυπηρετεί με τους εμβολιασμούς και έχουμε απόλυτη συμμόρφωση του πληθυσμού. Έχουμε στοιχεία, έχουμε αριθμούς από την Ένωση Ευρωπαίων Φαρμακοποιών. Ας μας ακούσουν και ας χρησιμοποιήσουν το φαρμακείο και για την υγεία του κόσμου και για εξοικονόμηση του συστήματος. Τους είχαμε πει πολλές φορές, υπάρχει μελέτη. Εάν χρησιμοποιήσετε το φαρμακείο της γειτονιάς, έχετε μέχρι και 25% εξοικονομήσει στα συστήματα. Χρησιμοποιήστε μας. Και όμως δεν είναι έτοιμοι για την καινοτομία, για την αλλαγή. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, εμείς είμαστε εδώ, έχουμε στοιχεία και θέλουμε πραγματικά να εισακουστούμε, γιατί θα είναι προς όφελος όλων και των ασθενών και της δαπάνης. Τώρα, θέλω να τελειώσω με κάτι. Σίγουρα έχουμε πολλά προβλήματα και στα φαρμακεία. Λειτουργούμε και έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας για να κρατήσουμε το σύστημα. Έχουμε προβλήματα με τη ρευστότητα των φαρμακείων, γιατί αναγκαζόμαστε να βάλουμε πάρα πολλά φάρμακα, τα οποία όταν έρθουν και δεν είναι έλλειψη, κάνουμε το λεγόμενο overstocking για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά τις πελάτες. Ζητούμε μια καλύτερη αντιμετώπιση στα θέματα ρευστότητας των φαρμακείων με πιο συχνή πληρωμή. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να γίνεται αθέτηση των συμφωνηθέντων, όπως είπατε προηγούμενα, να ανοίγουν οι θηρίδες σήμερα των νοσοκομείων για να δίνουν εκτός των φαρμάκων τα οποία έχουν συμφωνηθεί και έχουν περάσει την νομοθεσία, τα οποία είναι πολύ ακριβά ογκολογικά και νευρολογικά φάρμακα, να δίνουν σήμερα μη συνταγογραφούμενα, βιταμίνες, όλα αυτά τα οποία καλώς ή κακώς ήταν τα παράπλευρα ωφέλη για το φαρμακείο. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με αύξηση του προϋπολογισμού να δίνονται από το φαρμακείο της γειτονιάς. Και αν ρωτήσετε και τους ασθενείς, καθημερινά ακούμε παράπονα γιατί αναγκάζονται να πάνε για μία βιταμίνη στη θηρίδα του νοσοκομείου, να ταλαιπωρηθούν. Χτες είχα ασθενή που μου είπε: χρειάζομαι 25 ευρώ για να στείλω ένα ταξί να μου φέρει ένα φάρμακο που είναι 5 ευρώ. Γιατί δεν μπορώ να πάω. Είναι κρίμα να αθετούμε τις υποσχέσεις μας. Και θα καταλήξω με αυτό που είχα πει και στη διάσκεψη που έκανε ο Υπουργός, στη δημοσιογραφική διάσκεψη, ότι πρέπει να δοθεί σημασία και στους παρόχους. Γιατί μόνο οι υγιείς πάροχοι, όπου γίνονται σεβαστά, αν θέλετε, τα συμφωνηθέντα με τους παρόχους και όπου δεν καταστρατηγούνται όλα όσα είχαμε τέλος πάντων συμφωνήσει ή θεωρήσει ως παράπλευρα ωφέλη, ας μας κρατήσουν στη βιωσιμότητά μας και στην υγεία, ούτως ώστε να έχουμε ένα υγιές γεσί και ένα υγιή πληθυσμό. Δεν μπορεί να χτυπούν τους παρόχους με αθέτηση των συμφωνηθέντων και να περιμένουμε ότι θα λειτουργήσει η ΕΦΑ. Να πάρουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και από την κυρία Χνιώτου. Κυρία Χνιώτου, αθέτηση συμφωνηθέντων βλέπουν οι φαρμακοποιοί σε κάποιες περιπτώσεις? Ναι. Καταρχήν να πω ότι τα φαρμακεία, ναι, είναι ένας σημαντικός εταίρος του ΓΕΣΥ και όπως είχα πει και στις δύο συναντήσεις που είχαμε πρόσφατα, μία στη Λευκοσία και μία στη Λεμεσό με τους φαρμακοποιούς, συναντήσεις οι οποίες έγιναν για να ακούσουμε και τα προβλήματα και να εξηγήσουμε και πράγματα τα οποία μπορεί να μην εξηγούνται μέσω ανακοινώσεων. Οι φαρμακοποιοί είναι ένας σημαντικός πάροχος μαζί με τους οποίους έχουμε καταφέρει, νομίζω, να στηρίξουμε το ΓΕΣΥ που είναι μια τόσο σημαντική αλλαγή στον τόπο μας. Και τώρα, βλέποντας τα προβλήματα, νομίζω δεν το συνειδητοποιούμε και καμιά φορά. Δηλαδή, πιανόμαστε από τα μικρά προβλήματα και δεν βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα. Το θεωρούμε δεδομένο τώρα ότι ξεκίνησε το ΓΕΣΥ και δεν συνειδητοποιούμε τι μεγάλη αλλαγή είναι. Οι αλλαγές οι οποίες έγιναν στο λογισμικό και διάφορες αλλαγές οι οποίες έγιναν στις μεταξύ μας σχέσεις, τις οικονομικές με τα φαρμακεία, είναι πολλές. Να μην αρχίζω τώρα να τις απαριθμώ, όπως και με όλους άλλους παροχείς δηλαδή, όπου προσπαθούμε άμεσα να ανταποκριθούμε σε ό,τι προβλήματα προκύπτουν ή σε ό,τι εισηγήσεις τους είναι σωστές και προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε. Όσο αφορά το θέμα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αυτό είναι, θεωρώ, ένα πολύ μικρό θέμα που υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει με τα φαρμακεία. Να θυμίσω ότι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι φάρμακα τα οποία δεν θα καλύπταμε, όπως δεν καλύπτονται και σε άλλα συστήματα υγείας, και ο λόγος είναι γιατί τα συστήματα υγείας
προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν τα λεφτά που παίρνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ο καλύτερος δυνατός τρόπος είναι να καλύψεις περισσότερα φάρμακα, εξού και καλύφθηκαν φάρμακα τα οποία το δημόσιο δεν αποζημιώνει και δεν κάλυπτε. Και προσθέθηκαν στον κατάλογο φάρμακα τα οποία ο κόσμος όλος τα αγόραζε με προσωπική συνεισφορά. Καλύπτονται φάρμακα τα οποία είναι δαπανηρά και ο κόσμος πληρώνει ένα πολύ μικρό ποσό συμπληρώμη της συνεισφοράς. Και το θέμα των συνταγογραφούμενων, όπως είπα, έχει καλυφθεί τελικά για ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών, των δικαιούχων, που είναι με πολύ σοβαρές ασθένειες και τα συνταγογραφούμενα αυτά, τα μη συνταγογραφούμενα αυτά προϊόντα υπήρχαν σε αποθέματα στα φαρμακεία του ΕΚΠΗ, στον Υπουργείο Υγείας και γι' αυτό ξεκινήσαμε από εκεί. Βεβαίως είμαστε ανοιχτοί και σε εισηγήσεις και κοιτάζουμε και εμείς να βρούμε κάποιο τρόπο ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούμε τους ασθενείς και να τα πάρουμε και μέσω των φαρμακείων. Αυτά όμως δεν είναι θέματα που μπορούν να λυθούν άμεσα. Είμαστε όμως σε μια συνεχή συνεργασία και γι' αυτό προσπαθούμε να είστε καλά, κύριε Αχνιώτου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την κυρία.